Δεχθούμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σέγκο. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν. Να είστε καλά. Σήμερα θα επιχειρήσουμε αμυγώς μια αυτοδιοικητική συζήτηση. Δεν θα μπούμε στα θέματα επικαιρότητας του Δήμου. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και μέσα στην προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν. Είστε ο Δήμαρχος της Χερσονήσου. Διεκδικείτε εκ νέου τον Δήμο της Χερσονήσου. Άρα το πιο απλό που θα σας ρωτήσω είναι ότι το πρόγραμμά σας έχει συνέχεια και θέλετε να υλοποιήσετε και να ολοκληρώσετε αυτή τη συνέχεια, σωστά? Ακριβώς. Η δημοτική μας αρχή, η δημοτική μας παράταξη καταρχήν, δεν αποτελεί μια παράταξη από παρθενογένεση, δεν εμφανίζεται πρώτη φορά. Να ενθυμίσω ότι και το 2014 ήμασταν υποψήφια δημοτική αρχή. Έχουμε το πρόγραμμά μας λοιπόν, το οποίο παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες αυτής της τετραετίας, με τη θεομηνία, με την πανδημία, με τους σεισμούς που ήρθανε, έχει έρθει σε ένα σημείο ικανοποιητικό, το οποίο βέβαια το ανέκοψαν αυτές οι συνθήκες, όμως το πρόγραμμά μας είναι προς υλοποίηση. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν πολύ σημαντικές δράσεις στο Δήμο Χερσονήσου, που έχουν να κάνουν τόσο με τη βελτίωση της καθημερινότητας, που είναι εμφανές στο μεγαλύτερο, σε όλο το κομμάτι του Δήμου, αλλά ήθελα να πω στο μεγαλύτερο κομμάτι των δημοτών. Σίγουρα οι δημότες, ο καθένας κοιτάει, αν θέλετε, το προσωπικό του θέμα, κοιτάει το σπίτι του απ' έξω κτλ. Όμως εκτιμούμε και ο οδοφωτισμός και η καθαριότητα και η αγροτική οδοποιία και η διαχείριση των νερών γίνονται με ένα πολύ πιο αποδοτικότερο και πολύ πιο γρήγορο τρόπο. Απ' την άλλη μεριά, ξεκίνησαν σημαντικά έργα υποδομής. Να υπενθυμίσω ότι τόσο το λιμάνι των Μαλίων έχει μπει σε μια ρότα υλοποίησης μελέτης. Το λιμάνι της Χερσονήσου, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι εμπορικότατο, τουριστικότατο και το οποίο απαιτεί αλλαγές στο σχεδιασμό του. Είχαμε στοίχημα από το 2012-2013 ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου τότε να ξεκινήσουν την ανάπλασή του. Δυστυχώς την πενταετία 2014-2019 αυτό ανακόπηκε. Όμως ήταν προτεραιότητά μας και μπήκε και αυτό σε τροχιά υλοποίησης. Εξασφαλίστηκαν χρήματα και για τη μελέτη 1,5 εκατομμύριο και 8 εκατομμύρια για το κομμάτι της υλοποίησης του ίδιου του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η μελέτη. Τους επόμενους μήνες θα υλοποιηθεί, θα ολοκληρωθεί και θα πάμε σε διαγωνιστική διαδικασία. Σημαντικά έργα υποδομής όπως είναι το εργοστάσιο μηχανικής βιολογικής κομποστοποίησης. Είναι στην τελική φάση υπογραφής με τον ανάδοχο ο οποίος έχει προκύψει. Ανάπτυξη και αναβάθμιση των βιολογικών καθαρισμών. Πλήρη αναβάθμιση της αγροτικής οδοποίησης. Σημαντικά κονδύλια που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση των βιολογικών καθαρισμών σε τριτοβάθμιες επεξεργασίες. Σημαντικά κονδύλια που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη οδικών δικτύων, αγροτικού δικτύου, ανάπτυξη και αλλαγή των δικτύων άδρευσης, πάνω από 4 εκατομμύρια συνολικά για αυτό το λόγο. Άρα βλέπουμε ότι το πρόγραμμά μας έχει αρχίσει και υλοποιείται. Εκείνο λοιπόν το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο είναι ότι επαναδιεκδικούμε την ψήφο του Δημότη προκειμένου παρόλα τα προβλήματα το πολύ σημαντικό έργο που έχει επιτελεστεί να το συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε όσο μπορούμε περισσότερο το Δήμο μας. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος της Χερσονήσου γεωγραφικά, πέρα από την έκτασή του που είναι ένας μεγάλος Δήμος, έχει και διαφορετικά οικονομικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Τι θέλω να πω. Έχουμε ένα αμυγός τουριστικό κομμάτι. Έχετε τα ηνία ενός από τους πιο τουριστικούς δήμους της χώρας, ίσως ο πιο τουριστικός δήμος της Κρήτης. Και την ίδια ώρα έχετε και μία ενδοχώρα. Και θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της καθημερινότητας. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, και δεν το λέω για εσάς, ότι η Χερσόνησος είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και δημόσια σε τηλεοπτικές συζητήσεις έχετε εκφράσει τον προβληματισμό σας. Θέλετε λίγο να μου το αναπτύξετε αυτό? Ευχαριστώ. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των χιλιάδων επισκεπτών αλλά και των ντόπιων της Χερσονήσου? Βεβαίως. Καταρχήν, όποιος επιζητεί μαγικές λύσεις στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος, ειδικά στην περιοχή του Λιμένα Χερσονήσου και της Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και στα Μάλια, νομίζω ότι πολύ απλά εμπέζει, κοροϊδεύει τον κόσμο. Αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων είναι πολύ σημαντικά και πολύ δύσκολα στη διαχείρισή τους. Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, οι κλίνες στην περιοχή και ειδικά στο Λιμένα Χερσονήσου έχουν περίπου διπλασιαστεί, όπως και η κυκλοφορία των οχημάτων. Δεν έχουν διπλασιαστεί όμως τα μεγέθη των δρόμων, δεν έχουν διανοιχθεί νέοι δρόμοι, δεν έχει διανοιχτεί καν το σχέδιο πόλης το υφιστάμενο από το 1979. Είναι ίσως βαλτωμένο. Εδώ παίζει ρόλο και η κουλτούρα πολλών ανθρώπων που αντί να χρησιμοποιήσουν τον ΒΟΑΚ
θα εισέλθουν στη Χερσόνησο για να ξαναβγούν στο ΒΟΑΚ. Όχι, είναι πιο απλά τα πράγματα. Να ξέρετε ότι ειδικά οι Έλληνες και οι ντόπιοι αποφεύγουν το λιμάνι Χερσονήσου κατά τις ώρες αιχμής, γνωρίζοντας ότι θα καθυστερήσουν. Είναι απλό όμως αυτό που σας λέω. Με διπλάσιες κλίνες και διπλάσια οχήματα, ενοικιαζόμενα, ιδιόκτητα κτλ., πολύ απλά δεν χωράνε τα οχήματά μας. Η λύση που βρίσκεται. Δεν θα πάμε προφανώς, κύριε Δασκαλάκη, να γκρεμίσουμε τις επιχειρήσεις και τα σπίτια των ανθρώπων. Η λύση βρίσκεται, και αυτό θα εφαρμόσουμε, στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Τον περιορισμό εισδοχής των οχημάτων μέσα στην πόλη μας. Αυτό πρακτικά πώς θα γίνει, πώς θα γίνει. Ήδη έγινε ένα πρώτο πείραμα. Κύριε Δασκαλάκη, στην οδό Αγίου Γεωργίου, να την τοποθετήσω σε αυτούς που πιθανόν να τη γνωρίζουν χωροταξικά, είναι από το Κρέτα Μάρης να πάει προς τα λιμανάκια. Είναι η περιοχή στα λιμανάκια. Μπράβο. Υπήρχε μέγιστη επικινδυνότητα, καθώς και κατολιστής έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά μπαίνουν μέσα μεγάλα οχήματα και δημιουργείται κομφούζιο κυκλοφοριακό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τι κάναμε λοιπόν, απαγορεύσαμε την είσοδο μεγάλων οχημάτων. Πενιντάρια λεωφορεία και μεγάλα φορτηγά και μεγάλα οχήματα πλέον δεν μπαίνουν μέσα. Ομολογουμένως, και οφείλουμε να το πούμε και μέσα από την εκπομπή Ώρα Αιχμής, αλλά και από τα ρεπορτάζ, πολλές φορές είχαμε κληθεί να σας ζητήσουμε την παρέμβαση. Και αυτό μπορώ να πω ότι πράγματι έγινε μια παρέμβαση για ένα θέμα που έθετε σε κίνδυνο τους λουόμενους. Ακριβώς. Εκείνο λοιπόν το οποίο δεν δεσμεύομαι, ούτε υπόσχομαι, είναι δουλειά μου να το κάνω την επόμενη πενταετία. Πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν γίνει στο λιμάνι Χερσονήσου εδώ και δεκαετίες. Και αν θέλετε, να προνοήσουμε ότι το λιμάνι Χερσονήσου και όλη η Χερσόνησος θα έχει μια ανάπτυξη, για να κάνουμε το σχεδιασμό που πρέπει. Δεν έγινε όμως αυτό για δεκάδες χρόνια. Τώρα λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα εφαρμόσουμε την λεγόμενη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Θα απαγορεύσουμε, θα μειώσουμε μάλλον την εισαγωγή μεγάλων οχημάτων μέσα στην πόλη. Άρα λοιπόν, ο στόχος είναι να βρεθούν τα αναγκαία πάρκινγκ στις παρυφές της πόλεως. Μέσα στην Ελευθερίου Βενιζέλου να επιτρέπεται μόνο η στάση για αποβίβαση και επιβίβαση πολιτών, ένα ταξί να πάρει ένα επισκέπτη, έναν ασθενοφόρο αν χρειαστεί να παραλάβει κάποιον, εν πάση περιπτώσει, κάτοικο ή επισκέπτη της περιοχής, και από εκεί και πέρα πάρκινγκ, και μέσα στην πόλη να γίνεται η κίνηση είτε με τα πόδια είτε με μικρά οχήματα, τα οποία δεν θα δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Θέλω να σας πάω λίγο πριν τη Χερσόνησο, θα σας πάω στις Γούβες, σε ένα σημείο που διαχρονικά χαρακτηριζόταν Καρμανιόλα. Mm-hmm. Προχώρησε μια παρέμβαση. Υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Θέλετε λίγο να μου πείτε για αυτή την παρέμβαση? Μιλάμε για το κομμάτι των Γουβώνων, που εκεί πραγματικά ο πεζός, για να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, έπρεπε να έχει άγιο μαζί του. Μπράβο. Αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο, κύριε Δασκαλάκη, ξεκίνησε εντελώς στρεβλά, εντελώς, το Νοέμβριο του 2018, όταν δημοπρατήθηκε μία μελέτη με φανάρια στην περιοχή και βάζοντας κυκλειδώματα, κάγκελα, σε όλο το περιστό, στα πλάτη του δρόμου, στα πλαϊνά του δρόμου. Αυτό τι θα δημιουργούσε? Εκμηδενισμό της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η ύπαρξη φαναριών θα έδινε τη δυνατότητα και πάλι να παρανομούμε, παραβιάζοντας ειδικά τους χειμερινούς μήνες τα φανάρια, ακόμα και το καλοκαίρι τις βραδινές ώρες, και θα ξανά είχαμε ατυχήματα. Δυστυχώς η μελέτη αυτή δημοπρατήθηκε από την περιφέρεια Κρήτης, με προτροπή όμως της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Μόλις αναλάβαμε, είδαμε ότι αυτή η μελέτη είναι καταρχήν επικίνδυνη, διαλύει την οικονομική δραστηριότητα στις Γούβες, και τρίτον μη εφαρμόσιμη, γιατί απαιτούσε, προσέξτε, επιπλέον απαλωτριώσεις. Πώς δημοπρατήθηκε και πώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δέχτηκε να υλοποιήσει τέτοια μελέτη είναι ένα ερωτηματικό, για το οποίο θα κληθούμε να μιλήσουμε και το επόμενο διάστημα, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Εμείς τι κάναμε? Σταματήσαμε αυτή τη μελέτη και με δική μας παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου ζητήσαμε από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, και την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας να μεταβάλει τη μελέτη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υλοποίησης ενός κυκλικού κόμβου, ενός roundabout, το οποίο δημιούργησε αυτό το έργο που βλέπουμε τώρα, το οποίο είναι ασφαλέστατο, καλέσθητο, καλύπτει όλες τις παρόδιες οδεύσεις της περιοχής και δεν δημιουργεί θέματα στην οικονομική δραστηριότητα. Θέλω πολύ γρήγορα, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα, αλλά δυστυχώς στην αδελφή ειδήσεων καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Είστε ένας δήμος που την προηγούμενη αυτοδυτική θητεία, μάλλον αυτή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, 31 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται, λαβωθήκατε πολύ. Δηλαδή, πάθατε μεγάλες καταστροφές. Θυμάμαι την κατάσταση στην Ανάληψη, την τεράστια πλημμύρα μέσα στον αστικό ιστό των Μαλίων, και πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι εδώ χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός αντιπλημμυρικός. Έχει γίνει αυτός? Στοχεύεται σε αυτό?
Βεβαίως. Πολύ καλή ερώτησή σας και αποτελεί κομβικό θέμα και για τις επερχόμενες εκλογές, διότι πραγματικά τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, ειδικά του 2020, αλλά και το 2022 στη Θεομηνία, ο Δήμος Χερσονήσου πραγματικά έπαθε ζημιές από άκρη σ' άκρη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Δασκαλάκη, και όσοι μας βλέπουν, αγαπητοί φίλοι, τι έπαθε ο Δήμος Χερσονήσου από άκρη σ' άκρη και στην ενδοχώρα, στο σύνολο περίπου της αγροτικής οδοποιίας. Είχαμε ζημιές κομβικής σημασίας στα Μάλια, στη Σταλίδα, στη Χερσόνησο, στο Κουτουλουφάρι, στο Πισκοπιανό, στην Ανάληψη, στις Γούβες, στις Γούρνες του Κοκκίνη. Είχατε και στα χωριά της Λαγκάδας. Τεράστιες καταστροφές. Στη Λαγκάδα, στην ενδοχώρα, της Επισκοπής, των Γουβών. Τι έγινε λοιπόν? Αποκαταστήσαμε όσα μπορούσαμε. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης. Αυτά τα έργα που απαιτούν πρακτικά δεκάδες χρόνια. Mm-hmm. Όχι να τα κάνουμε σε μία διετία. Όμως αποκαταστήσαμε τα σημαντικότερα. Στο κομμάτι τώρα του σχεδιασμού που είπατε, τον διπλημμυρικού. Πολύ ορθά το είπατε. Γνωρίζετε, κύριε Δασκαλάκη, που αυτό είναι ένα δυστυχές φαινόμενο. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος σας μεγαλώνει και ακόμα και ένα διπλημμυρικό που μπορεί να έχει γίνει κάποιες δεκαετίες πριν πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Το θέμα είναι άλλο, κύριε Δασκαλάκη. Φτάσαμε το 2023 και ο Δήμος Χερσονήσου δεν έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ούτε ένα οριοθετημένο, διευθετημένο καθ' ολοκληρία ρέμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα σχέδια πόλης. Άρα, εργασίες και διαδικασίες που έπρεπε να έχουν γίνει στο παρελθόν, mm-hmm. γιατί αυτά. Η οριοθέτηση, διευθέτηση και μετά τα σχέδια πόλης απαιτούν δεκάδες χρόνια, από 15 έως 20 χρόνια, έπρεπε να έχουν γίνει σε παρελθόντα χρόνια. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε εμείς? Το ρέμα των Μαλίων, το ρέμα του Κουτουλουφαρίου που διάλυσε το Κουτουλουφάρι και το ρέμα των Γουρνών, βρισκόμαστε σε διαδικασία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε μία χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων από το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να οριοθετήσουμε και να διευθετήσουμε τα ρέματα αυτά. Το ρέμα της Σταλίδας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Το ρέμα της Ανάληψης το έχει πάρει το Υπουργείο Υποδομών και το υλοποιεί. Και το ρέμα αυτή τη στιγμή του Γουβιανού ποταμού υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησής του το Δεκέμβρη του 2020. Άχι. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε μια διαδικασία υλοποίησης, οριοθέτησης, διευθέτησης στο μεγαλύτερο κομμάτι των μεγάλων ρεμάτων του Δήμου Χερσονήσου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια και την πολιτική προστασία των πολιτών μας, αλλά και την εφαρμογή μελλοντικά σχεδίων πόλεως. Σχεδόν τηλεγραφικά θέλω την απάντηση. Διεκδικείτε εκ νέου την Δημοτική Αρχή της Χερσονήσου. Δεν τη διεκδικείτε μόνο σας. Έχετε πίσω σας μία ομάδα. Κάποιους άντρες και κάποιες γυναίκες που εμπιστεύονται το όραμά σας και προχωράτε. Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο για αυτήν την ομάδα? Κύριε Δασκαλάκη, είμαι περήφανος για την ομάδα μας, για τους ανθρώπους που έχουν σταθεί σε δύσκολες συνθήκες δίπλα μας. Καταρχήν, εκείνο το οποίο παρατήρησα το προηγούμενο δίμηνο-τρίμηνο, που ήταν η διαδικασία της βαριάς, αν θέλετε, διαδικασίας συγκρότησης στο δελτίο, είναι ότι πολλοί κόσμος αναγνώρισε το έργο που έχει γίνει, ήρθε δίπλα μας, στάθηκε δίπλα στη Δημοτική Αρχή και συγκροτήθηκε λοιπόν μια πολύ ισχυρή δημοτική ομάδα, η οποία αποτελείται και από παλιά στελέχη, αλλά όποιος δει τη διάρθρωση της ομάδας μας, η οποία ανακοινώθηκε και μας κάνει εντύπωση ότι συνδυασμοί της περιοχής μας δεν έχουν ανακοινώσει ονόματα, γιατί mm-hmm. κλείνοντας το ψηφοδέλτιο, στο πρωτοδικείο, καταθέτει τα ονόματα για να τα γνωρίζει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν τα καταθέσαμε χτες τα ονόματα του συνδυασμού μας, για να γνωρίζει ο κόσμος τους ανθρώπους οι οποίοι κατεβαίνουμε μαζί μας, με μια πολύ μεγάλη ανανέωση σε πρόσωπα, μεγάλο ποσοστό γυναικών και μεγάλο ποσοστό, κύριε Δασκαλάκη, πολύ σημαντικό, νέων ανθρώπων. Ο μέσος όρος ηλικίας του ψηφοδελτίου μας, για το οποίο είμαστε περήφανοι, είναι κάτω των 45 με 50 ετών. Τι φανερώνει αυτό? Ότι η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι, εμπνεύστηκαν αυτά τα χρόνια από την υλοποίηση της δημοτικής μας πολιτικής και εύκολα μπήκαν σε ένα ψηφοδέλτιο, θεωρώντας ότι το αύριο με την προσπάθειά μας είναι ένα αύριο και ένα μέλλον που επιζητούμε για το Δήμο Χερσονήσου. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Καλή δύναμη σας. Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.